Δημοσιεύθηκε σε φιλοεφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνου Μπαντίκ, βάσει της οποίας θα αναστείλουν τη λειτουργία τους για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικά 16 σχολικές μονάδες στη Θράκη, καθώς και 4 σχολικές μονάδες στη Δράμα. Όπως ξέρετε, οι μεταβολές των σχολικών μονάδων είναι η ετήσια διαδικασία, η οποία γίνεται ακριβώς για να αποδώσει έναν ορθολογικότερο τρόπο διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης. Οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, οι οποίες προτείνονται για προσωρινή αναστολή την χρονιά, είναι αυτές που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε για τη λειτουργία τους, πρώτον πληρούν τους απαραίτητους αριθμούς, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δεύτερον, έχει δοθεί η δυνατότητα ύπαρξής τους, λειτουργίας τους δηλαδή, και προηγούμενες χρονιές με όλη αυτή την εξαίρεση λειτουργία, περιμένοντας να δούμε ενδεχομένως κάποια αύξηση μαθητικού δυναμικού. Οπότε αυτό δεν υπήρχε και έτσι λύθηκε αυτή η απόφαση, η οποία δεν έχει να κάνει, και πρέπει να το τονίσω αυτό, για θέματα οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες είναι οι εξής: από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στον Υπηαγωγείο Άνω Βυρσίνης, το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δουκάτου, το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μελέτης και το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Τυχηρού, από την Ξάνθη, το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ζήλωτης, από τον Εύρο, το Δημοτικό Σχολείο Λουτρού, το Δημοτικό Σχολείο Πρωτοκλησίου, το Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς, το Δημοτικό Σχολείο Καστανέων, τον Υπηαγωγείο Λουτρού, τον Υπηαγωγείο Γονικού, τον Υπηαγωγείο Στέρνας, τον Υπηαγωγείο Λακώμα, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Διδημοτήχου, αλλά και τον Υπηαγωγείο Σιδεροχωρίου και τέλος από τη Δράμα, τον Υπηαγωγείο Κάτω Βροντούς, το 11ο Υπηαγωγείο Δράμας, το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βροντούς και το Δημοτικό Σχολείο Βαθιτόπου. Παρόλο που, εάν θα ήθελε να γίνει, αν θα θέλαμε να εφαρμόσουμε μαζικά τι προβλέπετε, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των σχολικών που θα έπρεπε να ανασταλεί. Δεν το κάνουμε ακριβώς, γιατί εξετάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ό,τι προτείνεται που είναι απόρρια υπεύθυνη στάσεις σκέψης και συνεργασιών, που θα έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά τους. Και βεβαίως ήδη, να σας πω παράδειγμα, μια και ρωτώ, το Δημοτικό Σχολείο Μελέτης δεν έχει ένα μαθητή. Αυτοί που ήταν από τους εγγεγραμμένους τους λίγους επέλεξαν να πάνε στο πολύ κοντινό που είναι δίπλα, που υπάρχει μεταφορά και γι' αυτό, που είναι έτσι πολύ πληθέστερο.